τις ενστάσεις της αριστερής πρωτοβουλίας για τις καθυστερήσεις τόσο στις προσλήψεις των αναπληρωτών όσο και σε αυτές των μονίμων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή, αλλά και την αντίθεση της νομοθετική ρύθμιση για την κατάργηση του ασύλου στα πανεπιστήμια, αναφέρθηκε η επικεφαλής της Χαρούλα Γεννακίδου. Από την αρχή επισημάναμε ότι η κοινέα γενικά του Υπουργείου Παιδεία προχώρησε καταρχήν σε δηλώσεις αντιπολιτευμού παρά ουσία, και αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα. Η κυρία Κεραμέο αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα ύπαρξη των βιβλίων στα σχολεία από τον Σεπτέμβριο, όταν τα βιβλία ήταν ήδη εκεί. Ενώ βλέπουμε σε κινήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν άμεσα με τη λειτουργία της εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα οι διορισμοί των εκπαιδευτικών, αναπληρωτών και νομονίμων, ότι τα πράγματα είτε αναστέλλονται είτε αναβάλλονται χρονικά. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένη, μας ανησυχεί και απαιτούμε την πραγματοποίηση των 4.500 προσλήψεων στην ειδική αγωγή, όπου να αποσυνωθεί ότι ποτέ δεν έχουν γίνει μόνιμες προσλήψεις και οι οποίες ήταν προγραμματισμένες να γίνουν 1η του Σεπτέμβρη με εγγεγραμμένη τη δαπάνη στον προϋπολογισμό του 19 και με τη διαδικασία να ήδη έχει ξεκινήσει την προηγούμενη κυβέρνηση που σχεδόν να λέμε να έχει ολοκληρωθεί. Και το δεύτερο που μας απασχολεί επίσης είναι το αν θα είναι 5/9 του 19 οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στα σχολεία τους, οι 33.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προορίζονται για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την ειδική αγωγή και το ειδικό βοηθητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό, με προϋπολογισμό 463 εκατομμύριων, ο οποίος ήδη έχει εγγραφεί, με πιστώσεις που ήδη έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 19. Θα είμαστε εδώ να περιμένουμε και να δούμε αν θα πραγματοποιηθούν. Ενώ λοιπόν βλέπουμε ότι η διοικητική του Υπουργείου Παιδείας δημιουργεί ένα λίγο μιχλώδες τοπίο σε σχέση με τους μόνιμους διορισμούς των εκπαιδευτικών και δεν έχει δεσμευτεί για το πότε θα γίνουν οι προσλήψεις των αναπληρωτών, βλέπουμε ότι προχωρεί σε ενέργειες fast track σε σχέση με την εκπαίδευση, οι οποίες κατά τη γνώμη μας αποδυναμώνουν το δημόσιο χαρακτήρα και πλήττουν τη δημόσια εκπαίδευση. Θα αναφερθώ στην κατάργηση της σπουδή για κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου, την οποία τελικά ψήφισε μόνη, κατάφερε τελικά να απομονωθεί πολιτικά η Νέα Δημοκρατία και να την ψηφίσει μόνη της με την λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, δηλαδή με την ακροδεξιά. Ένα μέτρο το οποίο ήταν αχρίαστο κατά τη γνώμη μας, είχε καθαρά συμβολικό χαρακτήρα, γιατί το πανεπιστημιακό ασύλο είναι μια κατάκτηση δημοκρατική του λαού μας ολόκληρου, όχι των αριστερών, μια προοδευτική δημοκρατική κατάκτηση. Υπήρχε νομικό πλαίσιο επαρκένστατο για την προστασία της ειρήνης στα δημόσια πανεπιστήμια, αφού η αστυνομία έχει το δικαίωμα να επεμβαίνει αυταπάγγελτα σε περιπτώσεις κακουργηματικών πράξεων και κατόπιν εισηγήσεων του Πρετανικού Συμβουλίου όταν υπήρχαν άλλα αδικήματα. Άλλωστε, όταν καταργήθηκε το άσυλο το 2011 από την κυρία Διαμαντοπούλου, δεν υπήρξε αντίστοιχα μείωση των περιστατικών βίας και ανομίας, αλλά είδαμε το 12 μάλιστα έναν τριπλασιασμό των φαινομένων αυτών. Θεωρούμε ότι είχε καθαρά συμβολικό χαρακτήρα, είχε την έννοια του να επιβληθεί το δόγμα του νόμου και της τάξης στα ελληνικά πανεπιστήμια και μέσα από μια διαδικασία σταθερής διστήμησης τα τελευταία χρόνια. Επίσης, μέτρα τα οποία θεωρούμε ότι πλήττουν το δημόσιο χαρακτήρα ήταν η κατάργηση, η αναστολή μάλλον, η διετής αναστολή των διετών προγραμμάτων σπουδών που εκπώνησαν τα πανεπιστήμια και αφορούσαν το 1.500 παιδιά από φίλους των ΕΠΑΛ, των επαγγελματικών λυκείων, τα οποία μένουν στον αέρα, όπως επίσης και το γεγονός ότι το χαρτοφυλάκιο της έρευνας, το οποίο ήταν συνδεδεμένο με τα πανεπιστήμια, έφυγε από το Υπουργείο Παιδείας και μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Επενδύσεων και Ανάπτυξης. Βλέπουμε λοιπόν ότι η έρευνα, η οποία στην Ελλάδα χρηματοδοτήθηκε, διπλασιάστηκε ο χρηματοδότηση τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια και κατάφερε πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Ο τομέας αυτός που απορρόφησε, που έδινε αντικείμενο στα χιλιάδες νέα παιδιά τα οποία είναι μορφωμένα και φεύγαν στο εξωτερικό, ότι φεύγει πλέον από το Υπουργείο Παιδείας, μεταφέρεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και γίνεται εργαλείο των επιχειρηματικών συμφερόντων. Όλα αυτά, κατά τη δική μας άποψη, δείχνουν ότι η κυβέρνηση, πέρα από τα παχιά λόγια, ουσιαστικά δεν ξέρουμε κατά πόσο ενδιαφέρει
ενδιαφέρεται για μια δημόσια εκπαίδευση, η οποία ποιοτική, η οποία θα αφορά όλους τους Έλληνες, ή αν τελικά ακολουθεί το δόγμα του νεοφιλελευθερισμού, που μετατρέπει την παιδεία, όπως και τα υπόλοιπα βασικά κοινωνικά αγαθά, την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση, από δικαίωμα που αφορά όλους τους ανθρώπους σε εμπόρευμα για αυτούς που μπορούν να το αγοράσουν. Ουσιαστικά, η αριστερή πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών του νομού Ξάνθης αμφισβητεί συνολικά τον προσανατολισμό της κυβέρνησης στα ζητήματα παιδείας και εκπαίδευσης, τονίζοντας ότι στόχος της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας αλλά και του Πρωθυπουργού είναι να απαξιωθεί εντελώς η δημόσια εκπαίδευση, ώστε να παραδοθεί στη συνέχεια σε ιδιώτες.